και την τρίτη τιμή εκπροσωπεί η αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Ιωάννα Δημητρίου. Η Κρήτη TV, ως η κορυφαία περιφερειακή τηλεόραση στη χώρα, επιλέχθηκε από τα μέσα ενημέρωσης για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Διεθνή Οργανισμό Επικοινωνίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Intercontinental Communication Center με έδρα την Κίνα και την Εθνική Πολιτιστική Βιομηχανική Επενδυτική. Η υπογραφή έγινε στο ξενοδοχείο Hilton της Αθήνας, παρουσία κυβερνητικών εκπροσώπων των δύο χωρών, καθώς το μνημόνιο εντάσσεται στις δράσεις και τις εκδηλώσεις εν ώψη της επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping, την πρώτη από το 2012 που ανέλαβε την ηγεσία της χώρας. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Li Hui, πρόεδρος της National Cultural Industrial Investment, η Wang Yueyue, διευθύντρια κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών του China International Communication Center, ενώ για την Κρήτη TV το μνημόνιο υπέγραψε η αντιπρόεδρος του ομίλου, η Ιωάννα Δημητρίου. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα με εκπροσώπους του Κινέζικου κράτους επικεντρώνεται στην ανταλλαγή ενημερωτικών εμπειριών μεταξύ δύο αρχαίγων πολιτισμών. Αν σκεφτεί κανείς ότι η Κρήτη TV αναφέρεται σε μια περιοχή της Ελλάδος με τον αρχαιότερο πολιτισμό, την Κρήτη, όπου ο μινωικός πολιτισμός αποτέλεσε τη βάση για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, η ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών εξίσου με έναν από τους παλιότερους και μεγαλύτερους πολιτισμούς στον κόσμο της Κίνας ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο στον τομέα της ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η παραγωγή δύο ντοκιμαντέρ με φόντο τις σύγχρονες όψεις των δύο χωρών, με κέντρο βάρους όμως τον αρχέτυπο πολιτισμό τους και τη βαριά τους πολιτιστική κληρονομιά, που θα προβληθούν και στις δύο χώρες, ανοίγοντας νέων διαστάσεων δρόμους για τον τουρισμό της Ελλάδας σε ό,τι αφορά το τουριστικό ρεύμα από την Κίνα, με το 1.395.380.000 κατοίκους της. Το γεγονός ότι οι επίσημοι εκπρόσωποι της πολυπληθέστερης χώρας πάνω στον πλανήτη, με έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της γης και με μια οικονομία που καθιστά σήμερα την Κίνα αναδυόμενη υπερδύναμη, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την Κρήτη TV, αναδεικνύει περίτρανα τη δυναμική και την εμβέλεια της κορυφαίας περιφερειακής τηλεόρασης στην Ελλάδα με σημείο αναφορά στην Κρήτη. Ας μην ξεχνάμε ότι εικόνες αρχείου που χρησιμοποιήθηκαν στην κινέζικη ταινία για την τιτάνια επιχείρηση απεγκλωβισμού χιλιάδων Κινέζων πολιτών από τον πόλεμο που ξέσπασε στη Λιβύη, την φιλοξενία τους στην Κρήτη, αλλά και την προώθησή τους στην πατρίδα τους, είναι αποκλειστικές εικόνες από το αρχείο της Κρήτη TV. Δεν είναι μια εταιρεία με μια εταιρεία που υπέγραψαν μια συμφωνία. Το CSC αποτελεί Department του State Council Information Office. Είναι δηλαδή, δεν είναι ούτε κρατική εταιρεία, είναι ένα Department του Υπουργείου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική και για την Κρήτη και για το Κρήτη TV συγκεκριμένα. Η επίσημη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά σε συνεργασία με τον Κινέζικο Οργανισμό Επικοινωνίας, με αφορμή την επίσημη τελετή έναρξης των γυρισμάτων της κινηματογραφικής ταινίας National Action με θέμα τον επαναπατρισμό των 15.000 Κινέζων από την εμπόλεμη Λιβύη το 2011 μέσω της Κρήτης, της πρώτης ουσιαστικής βάσης που ποτέ καλλιεργήθηκε μεταξύ των δύο χωρών και επικεντρώθηκε στην αλληλεγγύη που έδειξε η χώρα, αλλά και η κριτική στους Κινέζους, οι οποίοι βρέθηκαν σε ζώνες πυρός και για να επιστρέψουν στη χώρα τους, στήθηκε τότε από την Ελλάδα η μαζικότερη, όπως έχει αποτιμηθεί, επιχείρηση προσωρινής φιλοξενίας ανθρώπων που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ήταν λοιπόν δύσκολες στιγμές, όμως νομίζω ήταν σημαντικό ότι και μέσα στις δυσκολίες αυτές δείξαμε ότι μπορεί η Ελλάδα, όταν θέλει, να αποφασίσει να παίξει αφασιστικό ρόλο, κύριο ρόλο, σημαντικό και αποτελεσματικό ρόλο στην διπλωματία, αναδεικνύοντας την χρησιμότητα της χώρας μας, τον πρωτοπόρο ρόλο της χώρας μας για την περιοχή. Θα είναι μια μεγάλη διαφήμιση στην Κίνα όταν υπολογίζεται ότι πάνω από 450 εκατομμύρια πολίτες της Κίνας μπορούν να δουν την ταινία αυτή, και επίσης η αύξηση του τουριστικού προϊόντος προς το νησί θα είναι μια μεγάλη ωφέλεια για τον τόπο μας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η ταινία είναι η έμπρακτη απόδειξη το πώς ένιωσαν οι Κινέζοι και ουσιαστικά θέλουν να μας ανταποδώσουν τη βοήθεια που προσφέραμε τότε, το 2011.
Απ' την άλλη, το ότι η ταινία συγκεκριμένη έχει παραγωγούς πολύ μεγάλες κινέζικες εταιρείες. Σε μία από αυτές είναι και η Cameron Production, που σήμερα εδώ είχαμε και τον πρόεδρο της κινέζικης εταιρείας. Γιατί η Cameron Productions είναι η εταιρεία του Cameron, του πολύ γνωστού σκηνοθέτη, η οποία όμως έχει έδρα στην Κίνα, η Cameron Productions China. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως το καταλαβαίνετε. Και επίσης, γιατί θα έχει πολύ μεγάλη προβολή στον κόσμο, θα προσελκύσει πάρα πολλούς Κινέζους να δουν την ταινία, και παράλληλα θα προσελκύσει και πάρα πολλούς τουρίστες στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Κρήτη. Η ταινία, γυρίσματα της οποίας θα γίνουν και στην Κρήτη, θα προβληθεί σε όλη την Κίνα και θα έχει αμιγώς ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την ανθρωπιά και αλληλεγγύη των Κρητικών στη βάση της σύγχρονης ελληνοκινέζικης φιλίας, που θα αποτελέσει τον καλύτερο διαφημιστή της χώρας μας. Είναι ένα όχημα η ταινία για την προβολή του πολιτισμού της Ελλάδος, του σύγχρονου πολιτισμού, των σύγχρονων κοινωνικών μας αντιλήψεων, αλλά και ένα όχημα για την περαιτέρω οικονομική μας συνεργασία μέσω της προσέλκυσης εκατομμυρίων επισκεπτών. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Στη διάρκεια της εκδήλωσης στο Χίλτον, από την πλευρά της κινέζικης κυβέρνησης, τιμήθηκαν ο κύριος Αντώνης Μανιαδάκης για τις μινωικές γραμμές, αλλά και η ΑΝΕΚ για την προσφορά του στο διάστημα που μεταφέρονταν οι Κινέζοι από τη Λιβύη.